Οι ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας βύθισαν σύμφωνα με ανακοίνωσή τους, επιτυχώς, το ρωσικό αποβατικό πλοίο κλάσης Ροπούχα, το Σιζάρ Κουνίκοφ, τα ανοιχτά των ακτών της Κρυμαίας. Επιβεβαιώνοντας την επιτυχία της επιχείρησης, η Διεύθυνση Πληροφοριών της Ουκρανίας, γνωστή ως GUR, δημοσίευσε πλάνα που δείχνει μη επανδρωμένα σκάφη USV Magura V5 να στοχεύουν το Σιζάρ Κουνίκοφ, το οποίο σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονταν στα ουκρανικά χωρικά ύδατα κοντά στην Αλούπκα τη στιγμή που χτυπήθηκε. Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γιενς Στόλτενμπεργκ, επένεσε την Ουκρανία για τις επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα ως μεγάλο επίτευγμα, τονίζοντας το σημαντικό αντίκτυπο που έχουν αυτές οι επιθέσεις στην υποβάθμιση των δυνατοτήτων του ρωσικού στόλου της Μαύρης Θάλασσας. Η Ουκρανία δημοσίευσε και βίντεο από τα πλήγματα των USV που δείχνουν όντως ότι το ρωσικό αποβατικό χτυπήθηκε άσχημα και φαίνεται από απόσταση να βυθίζεται. Ωστόσο, δεν καταφέραμε να βρούμε κάποια ανακοίνωση για το ζήτημα από τη ρωσική πλευρά και από ό,τι φαίνεται το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε σε διεθνή μέσο ενημέρωσης να σχολιάσει το γεγονός. Η κατάσταση παραμένει εξαιρετικά περίπλοκη και τεταμένη, σύμφωνα με τον αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Πείτε μας τη γνώμη σας για τις εξελίξεις αυτές στα σχόλια κατά από το βίντεο. Μην ξεχάσετε να κοινοποιήσετε το βίντεο στους φίλους σας και να κάνετε εγγραφή αν δεν έχετε καν ήδη στον MSHD με ενεργοποιημένο το καμπανάκι για όλες τις ειδοποιήσεις. Παρακολουθήστε το υπόλοιπο βίντεο που δημοσίευσε η Ουκρανία.